Γεια σας! Ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Ελπίζω να επιβιώσω μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί σήμερα σας έχω ένα make-up tutorial. Θα ξεκινήσω δηλαδή από το 0 και θα φτάσω όπου με βγάλει αυτό το μακιγιάζ. Το σημερινό βίντεο, από ό,τι είδατε και από το τίτλο, έχει να κάνει με ένα one brand make-up tutorial, που σημαίνει ότι θα κάνω ένα μακιγιάζ το οποίο θα είναι με προϊόντα εξ ολοκλήρου από μια εταιρεία. Αποφάσισα να ασχοληθώ σήμερα με την εταιρεία Maybelline, οπότε έχω συγκεντρώσει εδώ πέρα τα καλλιτικά μου και είναι ό,τι χρειάζομαι για να κάνω ένα ολοκληρωμένο μακιγιάζ από την εταιρεία Maybelline και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να μεταμορφώσουμε αυτό το διάφανο πρόσωπο σε λίγο πιο ζωντανό και χρωματιστό. Θα ξεκινήσω βάζοντας primer και θα χρησιμοποιήσω το Master Prime Illuminating Primer. Έρχεται σε αυτή τη συσκευασία και είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο θα σου δώσει πάρα πολύ λάμψη. Στη συνέχεια θα περάσω το foundation και διάλεξα το Super Stay Better Skin, το οποίο είναι ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα, αλλά είναι αρκετά σκουρό χρώμα για την επιδερμίδα μου, οπότε θα το φέρω αρκετά κάτω και γι' αυτό και φόρεσα λίγο μια πιο κλειστή μπλούζα, μπας και σώσει την κατάσταση. Οπότε παίρνω ένα σπρόγκο από τα H&M και τα μπονάρω ελαφρώς για να πάει παντού, οπότε βλέπετε είναι πάρα πολύ σκουρό χρώμα, αλλά θα το κάνουμε να δουλέψει. Θα περάσω τώρα στο concealer και θα χρησιμοποιήσω το Instant IDH. Είναι το συγκεκριμένο στην απόχρωση 22 Beige Rose, το οποίο επίσης είναι κατά τη σκουρότερο από ό,τι χρειάζομαι, αλλά νομίζω στην Ελλάδα δεν είχε διαθέσιμα άλλα χρώματα, οπότε αναγκαστικά θα δουλέψουμε με αυτό. Λοιπόν, και αφού έχω κάνει τη βάση μου, θα περάσω τώρα σε πούδρα για να μπορέσω λίγο να κάνω πιο matte την επιδερμίδα και επίσης να σταθεροποιήσω λίγο παραπάνω το foundation και ό,τι έχω βάλει. Οπότε θα περάσω στη πούδρα Fit Me, Matte and Poreless, είναι σε αυτή τη συσκευασία. Έχει από μέσα δικό της σφουγγαράκι, αλλά εγώ θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο για να μπορέσω να σετάρω την περιοχή του προσώπου μου. Οπότε με τα βολαριστές κινήσεις τοποθετώ την πούδρα σε όλο μου το πρόσωπο. Και τώρα θα περάσω στα φρύδια. Επέλεξα να αγοράσω από τη Maybelline γιατί δεν είχα μολυβιδιών, το Brow Satin. Είναι μηχανικό μολυβάκι και έχει από τη μία μεριά το μηχανικό του μολύβι, είναι κάπως έτσι. Και από την άλλη έχει αυτό που... και από την άλλη έχει αυτό το οποίο γεμίζει στα κενά. Σε περίπτωση που έχεις φρύδια για να γεμίσεις κενά, εγώ θα χρησιμοποιήσω αρχικά αυτό και ελπίζω να πάει καλά και να μου κάνει τη δουλειά που θέλω, οπότε θα ξεκινήσω. Έτοιμα λοιπόν και τα φρύδια, τώρα εντάξει φαίνεται λίγο περίεργο γιατί δεν έχω βάψει το υπόλοιπο πρόσωπο, αλλά καθώς θα το ολοκληρώνω θα καθίσει και θα δέσει καλύτερα. Θα περάσω τώρα στα μάτια και θα χρησιμοποιήσω την παλέτα The Nudes. Η παλέτα έχει μέσα αυτές εδώ πέρα τις αποχρώσεις. Θα περάσω σε αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση και θα την περάσω σε όλο μου το κινητό βλέφαρο. Θα συνεχίσω με αυτό εδώ πέρα το χρωματάκι, το οποίο είναι αρκετά πιο σκουρό χρωμό και θα το διατηρήσω στην εξωτερική κυρίως γωνία για να δώσω λίγο βάθος και να μεγαλώσω λίγο το μάτι μου. Θα κάνω πολύ καλό μπλεντάρισμα για να μην έχουμε σκληρές γραμμές. Το θέλουμε λίγο πιο φλου, δηλαδή έτσι το έχω στο μυαλό μου, οπότε θα το κάνω πολύ πολύ καλό blend. Για την εσωτερική γωνία θα επιλέξω το χρυσό που είναι ακριβώς, τα παίρνω όλα με τη σειρά. Θα επιλέξω λοιπόν αυτό εδώ πέρα το χρυσό. Θα πάω τώρα στην πιο ανοιχτόχρωμη σκιά και θα τη χρησιμοποιήσω για να φωτίσω λίγο εδώ και εδώ. Θα
περάσω τώρα στη μάσκαρα, να δώσω λίγο ένταση στο μάτι και θα περάσω στην 1x1 Volume Express. Και αφού λοιπόν τελειώσαμε και με τη μάσκαρα, πάμε τώρα να ζεστάνουμε λίγο το πρόσωπο, να το κάνουμε λίγο πιο με πιο bronze λεπτομέρειες και θα χρησιμοποιήσω για αυτό το λόγο το Master Bronze Color and Highlighting Kit Palette. Είναι αυτό εδώ πέρα. Παίρνω ένα τέτοιο πινελάκι και θα χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την απόχρωση, να δω λίγο πώς πάει γιατί το δοκιμάζω πρώτη φορά. Θα ξεκινήσω να κάνω λίγο κοψιματάκια. Τώρα θα πάρω ένα πινελάκι για ρούς και θα πάω σε αυτήν την απόχρωση και θα περάσω ελαφρώς λίγο στα μάγουλα. Θα περάσω τώρα σε highlighter να φωτίσω λίγο κάποιες περιοχές και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω το Master Strobing Stick by Face Studio. Θα πάρω λίγο στο δάχτυλο και ελαφρώς θα ταμπονάρω εδώ πέρα. Έχει πάρα πολύ ωραία λάμψη και θα βάλω και λίγο εδώ στην κορυφή της μύτης γιατί εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σημείο και εδώ. Και τέλος για κραγιόν επέλεξα από την σειρά Vivid Hot Lacquer το νούμερο 76 Obsessed. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα, ελπίζω να σας αρέσει. Κινήθηκα η αλήθεια είναι λίγο στα τυφλά, δηλαδή δεν είχα στο μυαλό μου κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Πέρα από το ότι ήθελα να κρατήσω λίγο πιο ουδέτερα τα μάτια και να στηριχτώ πιο πολύ στα χείλη σε ένταση. Μου άρεσε πάρα πολύ το αποτέλεσμα, βγήκε πολύ κοντά στο στυλ που εγώ θα φορούσα ανετότατα σε καθημερινή βάση. Εντάξει, ίσως με ένα λίγο πιο διακριτικό κραγιόν, αλλά γενικά θα το φορούσα πάρα πολύ εύκολα. Οπότε ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Πείτε μου και στις εντυπώσεις σας κάπου κάτω πώς σας φάνηκε και άμα το θεωρείτε πρακτικό για τη δική σας την καθημερινότητα. Όπως επίσης θα με ενδιαφέρει να μου λέγατε και άμα έχετε κάποια από αυτά τα προϊόντα τη δική σας άποψη, τι από αυτά θέλετε να δοκιμάσετε, θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν που ήσασταν μαζί μου ως το τέλος. Ελπίζω πραγματικά να σας άρεσε το μακιγιάζ και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά που θα είναι πάρα πολύ σύντομα. Φιλάκια πολλά 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 πολλά. Μουα.